Την αναβάθμιση των οδικών αξώνων Θεσσαλονίκης, Έδεσας και Δράμας Αμφίπολης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη. Στις ανακοινώσεις μεταξύ άλλων παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος. Η Αμφίπολη μισή ώρα πιο κοντά στη Δράμα. Κυρίως όμως οι δρόμοι αυτοί αποκτούν πια ευρωπαϊκές προδιαγραφές, διευκολύνοντας χιλιάδες οδηγούς. Για τη σημασία των αξώνων αυτών, για την τοπική οικονομία, για τη ζωή των κατοίκων μας μίλησαν οι δύο περιφερειάρχες. Εγώ θα σημειώσω μόνο την μεγάλη του συμβολή στην απασχόληση αλλά και στην ανάπτυξη των χερσαίων μεταφορών, καθώς οι τομείς αυτοί αποτελούν κυβερνητικές προτεραιότητες με πανελλαδικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και επιλογές με πολιτικό περιεχόμενο. Όταν μειώνονται οι φυσικές αποστάσεις, μειώνονται και οι κοινωνικές. Και πιστεύω ότι και για τη Δράμα, αλλά και για την Έδεσα, εδώ και πολλά χρόνια θα ίσχυε η φράση «τόσο κοντά, αλλά τόσο μακριά». Έτσι θα έχουμε δρόμους καλοσυντηρημένους, με υψηλά στάνταρς λειτουργίας και ασφάλειας, τα οποία θα διασφαλίζονται με πολύ αυστηρό έλεγχο. Όλοι και ιδίως όσοι γνωρίζουμε καλά αυτή την περιοχή, μπορούμε να αντιληφθούμε τα ωφέλη αυτών των έργων. Να σταθώ στα πιο σημαντικά για την οικονομία και την κοινωνία μας. Ξεκινώ από το αυτονόητο, ταχύτερα ταξίδια. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση χρόνου μπορεί να φτάσει τα 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα και τα 30 λεπτά για τον οδικό άξονα Δράμα-Αμφίπολη. Τα έργα τα οποία παρουσιάζουμε σήμερα έχουν κεντρική θέση στο σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης αλλά και της Μακεδονίας μας. Πρόκειται για δύο έργα με ισχυρό αποτύπωμα στις μεταφορές, στον τουρισμό και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Ιδίως μάλιστα στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Ο δρόμος Δράμα-Αμφίπολη είναι μήκους περίπου 50 χιλιόμετρων, από τα οποία περίπου τα 14 είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τα υπόλοιπα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αποτελεί για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Δράμας τη συντομότερη έξοδο προς τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα διαμέσου της Εγνατίας Οδού. Η κατασκευή του νέου οδικού άξονα είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί και θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα δρόμο που είναι ανεπαρκής και φυσικά εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια τόσο οχημάτων όσο και πεζών. Ο νέος δρόμος, με βάση την ενημέρωση που έχω από τις υπηρεσίες μας, θα είναι ταχείας κυκλοφορίας, θα έχει πλάτος του οδοστρώματος πάνω από 21 μέτρα, 21,1 μέτρα, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, με κεντρική νησίδα φυσικά, στη μέση και αμφίπλευρο στη Θέο, και με λωρίδες έκτακτης ανάγκης και στις δύο κατευθύνσεις. Και θα δώσει επομένως σε όλους τη δυνατότητα ασφαλούς και γρήγορης μετακίνησης. Μάλιστα, ένα από τα έργα που χρηματοδότησε, ολοκλήρωσε και παρέδωσε στους πολίτες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι το οδικό δίκτυο Σερών Αμφίπολης. Ακριβώς από το σημείο που θα ξεκινήσει η κατασκευή του δεύτερου μεγάλου έργου που ανακοινώνουμε σήμερα, του οδικού δικτύου Αμφίπολης Δράμας. Και φυσικά, πέρα από το οδικό δίκτυο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν και ο πρώτος φορέας που χρηματοδότησε την ανασκαφή του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη. Αλλά και σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτή που χρηματοδοτεί με ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ τόσο τα έργα προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά, όσο και τα έργα ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης και την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Για να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια το μνημείο και η περιοχή να είναι επισκέψιμα για όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και για τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.